Πρωινό Τετάρτης 24 Μαΐου, βρισκόμαστε στα γραφεία του alexandriaidas.gr. Είναι μια ημέρα χαρούμενη προσωπικά για μένα, αλλά και βέβαια για ολόκληρο το alexandriaidas.gr, γιατί φιλοξενούμε δύο φίλους, δύο ανθρώπους του αθλητισμού, δύο ανθρώπους της ζωής, θα χαρακτήριζα εγώ προσωπικά. Πρόκειται για τον αθλητή και πανελληνιονίκη από την πόλη της Αλεξάνδρειας στα ΑΜΕΑ, τον Κωνσταντίνο τον Κοντονή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μαζί μας και ο καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής, προπονητής ΑΜΕΑ Α, αν θυμάμαι καλά, και βέβαια ιδρυτής του Συλλόγου Νους Υγιής, Εν Σώματι Υγιή, το δεύτερο κομμάτι είναι, αλλά από εκεί φαντάζομαι ότι το πήρε ο Αλέξανδρος ο Καραϊωσήφ. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε ευρέως από τα γήπεδα στα οποία είναι προπονητής. Α1, Α2, διαιτητής, συγγνώμη. Α1, Α2. Όλα τα τοπικά. Θα ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο και θα φτάσουμε στον Αλέξανδρο και θα κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Αλέξανδρο. Κωνσταντίνε, ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα ΜΕΑ πρόσφατα στο Ακόντιο. Θέλω καταρχήν να μου πεις δύο λόγια για τον τρόπο που ήρθε η κατάκτηση αυτή του ρεκόρ και τι ακριβώς το άθλημα και το ρεκόρ το οποίο ακριβώς φέραμε στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στην Ημαθία γενικότερα, γιατί ο Σύλλογος είναι της Βέρειας. Ναι. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το Στίβο, ενώ κανονικά είμαι αθλητής του πικ-πονγκ από πολύ καιρό. Σαν δεύτερο άθλημα ακολούθησα το Στίβο του και κάνω ρήψεις ακόντιο και δίσκο. Πηγαίνοντας στη δεύτερη μερίδα που έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, έκανα συνολικά 6 προσπάθειες και η καλύτερη βολή μου ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχα στην κατηγορία μου. Η οποία κατηγορία είναι? Η κατηγορία μου είναι F36 και είναι η κατηγορία αυτή ανάλογα με την πάθηση και το πρόβλημα που έχει ο καθένας που δίνουν εκεί. Πώς ξεκίνησες την ανασχόλησή σου με τον, τόσο με τον Σύλλογο, το Εν Σώματι Υγιή, αλλά και με τον αθλητισμό στην περιοχή μας? Πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός. Με το που ήρθα εδώ στην Αλεξάνδρεια, άρχισα να ψάχνομαι για να κάνω κάτι να ασχολούμαι, γιατί η πάθηση δεν μου επιτρέπει να κάνω πολλά πράγματα και ξεκίνησα ψάχνοντας για το πικ-πονγκ στην αρχή. Μέσω του ίντερνετ ανακάλυψα το Σύλλογο του Εν Σώματι Υγιή στη Βέρεια. Έκανα τις ανάλογες επαφές. Πήγα, είδα το κλίμα, ενθουσιάστηκα από τον τρόπο που δουλεύει ο κύριος Καραϊωσήφ και αποφάσισα να ασχοληθώ με το σωματείο. Αργότερα, επειδή δόθηκε η δυνατότητα να ασχολούμαστε και με δεύτερο άθλημα, αποφάσισα να ασχοληθώ με το Στίβο, με τις ρήψεις ακόντιου και δίσκου. Πηγαίνω έρχεσαι στη Βέρεια, κάνοντας τις προπονήσεις του Σύλλογου, έτσι? Ναι, αυτό είναι λίγο αρνητικό, αλλά εφόσον στην Αλεξάνδρεια δεν υπάρχουν ούτε κατάλληλες υποδομές, ούτε κάποιος σύλλογος για να μπορέσω να ασχοληθώ, γι' αυτό αποφάσισα να πηγαίνω στη Βέρεια. Και από ό,τι φάνηκε, αξίζει τον κόπο, γιατί μου δόθηκε δυνατότητα για να κάνω και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Κωνσταντίνε, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η ζωή ενός ανθρώπου με ειδικές ανάγκες στην πόλη της Αλεξάνδρειας, ζεις εδώ, πόσο μάλλον για ένα ζευγάρι, γιατί και η σύζυγος, από ό,τι μου έλεγες νωρίτερα, είναι ΑΜΕΑ. Ναι, βέβαια. Δυστυχώς, όπως και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και ειδικά στις επαρχίες, η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να ψάχνεις από μόνος σου να βρεις αυτά που χρειάζεται, να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου, οποιασδήποτε είναι αυτές. Γιατί δυστυχώς η πολιτεία δεν δίνει τέτοιες δυνατότητες. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει από μόνος του, να το κυνηγάει που λέμε. Αλλιώς μην περιμένει προκοπή. Αυτό το οποίο ακούμε δηλαδή, πως δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν να φιλοξενούσουν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες σε επαρχιακές πόλεις, ισχύει και για την πόλη της Αλεξάνδρειας. Ναι, βέβαια ισχύει. Εδώ μια πεζοδρόμηση έγινε και άμα πάει καροτσάκι σε αυτό το πεζοδρόμο, στον πεζόδρομο, είναι σαν να έχει πάρκι σου.
να πάμε στα αθλητικά μας πάλι, να επιστρέψουμε και να πούμε λίγο για τους στόχους που στοχεύεις μελλοντικά, τόσο στον στίβο όσο και στο πινκ-πονκ, στα δύο αθλήματα που ασχολείσαι στον ενσώματη υγιή του Αλέξανδρου. Ναι. Εμένα η βασική μου προτεραιότητα είναι ο αθλητισμός. Να ασχολούμαι, να κάνω ό,τι μπορώ και ο πρωταθλητισμός, εάν έρθει, έχει καλώς. Δηλαδή, δεν είναι αυτός σκοπός ο πρωταθλητισμός. Έτσι πιστεύω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία μου και του συλλόγου βέβαια. Ένα χρυσό μετάλλιο όμως στο πινκ-πονκ, εγώ θα στο ευχηθώ γιατί ξέρω ότι το θέλεις πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας σίγουρα θέλει το καλύτερο. Αν έρθει, θα είναι καλοδεχούμενο. Να περάσουμε λίγο στον κύριο προπονητή, κύριε προπονητά. Αλέξανδρε, πώς ξεκίνησε η ιδέα του να ιδρυθεί ο Σύλλογος Ενσώματι Υγιή στην Ημαθία, στη Βέρεια? Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013, όταν δημιούργησα ένα προσωπικό ιστολόγιο, το Ενσώματι Υγιή, το οποίο ασχολούταν με άρθρα ενδιαφέροντος υγείας, άσκησης και αποκατάστασης. Αργότερα, μέσα στη χρονιά, το 2014, βλέποντας ότι υπήρχε ένα κενό στην πόλη της Βέρειας και τόσο στην Ημαθία όσον αφορά τη συγκεκριμένη ενημέρωση, επέκτηνα το blog. Έβαλα συνεργάτες που γράφαν και για μένα και με τη στήριξη μετά κάποιων ανθρώπων, συνεργατών μου, μπήκε η ιδέα της ίδρυσης ενός αθλητικού σωματείου για άτομα με κινητική αναπηρία. Και τον Νοέμβριο του 2014 επίσημα ιδρύθηκε το Αθλητικό Σωματείο Ανάπτυξης Πολιτισμού, Προσαρμοσμένου και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού με έδρα τη Βέρεια, με πρώτο πρόεδρο εμένα και ιδρυτή, με σκοπό να βγάλουμε τα άτομα με αναπηρία από την αφάνεια, από τα σπίτια τους με λίγα λόγια, να έρθουν σε εμάς, να ασκηθούν κυρίως, να δραστηριοποιηθούν τόσο στο κινητικό κομμάτι όσο και στο κοινωνικό. Και φυσικά, επειδή το σωματείο είναι αγωνιστικό αθλητισμού, έχουμε και αγωνιστικά τμήματα και προσφέρουμε τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικές αναπηρίες που δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αγώνες λόγω της αναπηρίας τους, να κατεβούν σε πανέλα πρωταθλήματα, να συμμετέχουν με αξιώσεις σε αγώνες, να γίνουν πανελληνίκες, να κάνουν πανελλήνια ρεκόρ, να μπουν στην εθνική ομάδα και μέσα από τον αθλητισμό να κοινωνικοποιηθούν και ίσως αργότερα να έχουν και κάποια επαγγελματική αποκατάσταση. Ασχολείσαι με τον αθλητισμό, ασχολείσαι με τον αθλητισμό και σε επίπεδο διαιτητικό, αυτό που λέγαμε, δηλαδή είσαι σε επαφή με σωματεία, με αθλητικά σωματεία στο νομό της Ημαθίας. Έχεις ιδρύσει ένα σωματείο το οποίο ξεχωρίζει από όλα τα άλλα, γιατί ασχολείται με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία. Και θα ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό σε σχέση με ένα σωματείο, όπως είναι μια ομάδα ποδοσφαίρου, παράδειγμα, που έρχεσαι σε επαφή. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, δηλαδή? Καταρχήν να πω ότι ένα αθλητικό σωματείο αμαία δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα αθλητικό σωματείο αρτιμελών, ενός Ολυμπιακού αθλήματος. Η μόνη διαφορά είναι ότι απευθύνεται σε ειδικούς πληθυσμούς, σε συγκεκριμένα άτομα. Αν λάβουμε υπόψη ότι κατά μέσο όρο, στατιστικά, το 10% με 11% του γενικού πληθυσμού έχει κάποια αναπηρία, μπορείτε αυτόματα να φανταστείτε ότι από τα άτομα που θα ήθελαν να αθληθούν σε εμάς, μόνο το 1 στα 10 μπορεί να έρθει. Και αυτό, αγωνιστικά, είναι ακόμα πιο μικρός ο αριθμός, γιατί αθλητής μπορεί να γίνει στο σωματείο μας κάποιος ο οποίος έχει μόνο κινητικές αναπηρίες και τύφλωση. Και σε κάποιες περιπτώσεις και κάποια ελαφριά μορφή νοητικής υστέρησης. Δηλαδή, άτομα με αναπηρία, όπως είναι καρδιοπαθείς, αιμοκαθερούμενοι, μετομοσχευμένοι, με επιληψίες, δηλαδή και άλλες μορφές αναπηρίας, αλλά όχι κινητικές, μπορούν να αθληθούν σε εμάς και να τους προσφέρουμε κάποιο πρόγραμμα άθλησης, αλλά δεν μπορούν να αθληθούν αγωνιστικά. Επίσης, ένας άλλος δύσκολος παράγοντας σε μια επαρχιακή πόλη είναι ότι ακόμα ο αθλητισμός στον αμαία είναι κατά κάποιο τρόπο ταμπού και αυτό ισχύει και γενικότερα στην επαρχία, όπου πρώτον δεν υπάρχουν
ίσως οι κατάλληλες υποδομές ακόμα για να μετακινηθεί κάποιος μόνος του, αυτόνομα, χωρίς να επιβαρύνει κι άλλο τους οικείους του και την οικογένειά του. Και επίσης, ένα άτομο με αναπηρία δυσκολεύεται ακόμα να αθληθεί, να βγει έξω να αθληθεί, γιατί ίσως κατά κάποιο τρόπο αισθάνεται άσχημα για την πάθησή του. Και αισθάνεται άσχημα λόγω της, του περιγύρου της κοινωνίας, δηλαδή, που δεν είναι ακόμα τόσο ανεκτική στα άτομα με αναπηρία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα εμπρός. Είμαστε σε καλό επίπεδο και ευελπιστούμε σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουν οποιοδήποτε είδους κολλήματα σε ένα άτομο αναπηρία να αθληθεί όπου θέλει και όπως θέλει και όποτε θέλει. Θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, από τα σημαντικότερα έργα που προσφέρει το δικό σας το σωματείο είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι θα μπορέσεις να βγάλεις έναν άνθρωπο ο οποίος ντρέπεται εισαγωγικά για την πάθησή του, να τον βγάλεις στον αθλητισμό, να τον προβάλλεις όπως και κάνεις μέσω του συλλόγου σου, για να μπορέσει να βγει και να μπορέσει να γίνει αποδεκτός για τον εαυτό του κυρίως σε μια τοπική κοινωνία η οποία είναι ακόμα κλειστή και έχει αυτά τα ταμπού στα οποία αναφέρθηκες. Αλέξανδρε, 2014 ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, μέχρι το 2017. Επιτυχίες τις οποίες έχεις φέρει στην μαθήα με το Σύλλογο. Το σωματείο ιδρύθηκε, αναγνωρίστηκε επίσημα την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων Αναπηρίες, η οποία είναι η ομοσπονδία που καλλιεργεί και αναπτύσσει τον παραολυμπιακό αθλητισμό σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Από τον Νοέμβριο του 2015, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ίδρυση, από τα πρώτα δύο δελτία που βγάλαμε, το Μάιο του 2016 με 7 αθλητές συνολικά στο σωματείο και με 5 αθλητές κατεβήκαμε για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραπέζιας της Σφαίρης Σαμαία. Καταφέραμε και φέραμε 3 πανελλήνιες νίκες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή ένα χρόνο μετά, Μάιος 2017, έχουμε 14 αθλητές, δηλαδή διπλασιάστηκε η δύναμή μας. Αυτό είναι κάτι που και εμένα με εξέπληξε. 6 πανελλήνιες νίκες φέτος στην Επιτραπέζια της Σφαίρης. Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κώστα τον Κοντονή. Έχουμε τον Ελισίον τον Γαλανούδη, ο οποίος είναι χρυσός πανελλονίκης από πέρυσι στη σφαίρα και στο ακόντιο στην κατηγορία F43. Είναι για άτομα που έχουν αναπηρία στα κάτω άκρα. Έχουμε αθλητή στην εθνική ομάδα, τον Θωμά τον Καραγιάννη, εθνική ομάδα επιτραπέζια της σφαίρησης. Και αύριο κιόλας φεύγουμε σε ένα τουρνουά για πρώτη φορά διεθνή συμμετοχή στη Βάρα της Βουλγαρίας. Και αυτή τη στιγμή, πέρα από τις επιτυχίες δηλαδή, έχουμε αγωνιστικά τμήματα επιτραπέζια της σφαίρησης, στίβου, ρήψεων, ακόμα αθλητές δρόμου δεν έχουμε. Έχουμε μπότσια, που είχαμε συμμετοχή για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πριν 2 εβδομάδες στην Αθήνα. Και έχουμε και έναν αθλητή, ο οποίος είναι παρασνόμπορντ. Είναι δηλαδή το χειμερινό παραολυμπιακό άθλημα του snowboard για άτομα αναπηρία. Με πάρα πολλές προοπτικές εξέλιξεις για να προχωρήσει σε διεθνείς αγώνες. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, εγώ θέλω να κλείσουμε με δύο λόγια να μας πεις για τον αθλητή σου, τον Κώστα. Τον Κώστα από την Αλεξάνδρεια, τον Κώστα Κοντονή και για το ρεκόρ το οποίο κατέκτησε. Ο Κώστας πραγματικά είναι ένας χρήσιμος συνεργάτης, πέρα από αθλητής. Ευτυχώς μας δίνει η δυνατότητα, ειδικά για τα σωματεία ΜΕΑ, οι αθλητές να είναι και μέλη του σωματείου και μέλη του ΔΣ. Ο Κώστας έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλει να προσφέρει. Το καλό για μένα είναι ότι ο Κώστας, πριν διαγνωστεί με την πάθηση της σκλήρωσης κατά πλάκας που έχει, βοηθούσε σε αθλητικό σωματείο στην Αθήνα, σε αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ, στο οποίο γνώρισε και τη σύζυγό του, την Ελένη Βασιλή, η οποία είναι αθλήτρια στη δισκοβολία F55. Ήρθαν μαζί από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια, με προσέγγιση με βρήκε. Έχει πάρα πολλές γνώσεις όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος και, και προσπαθεί να δίνει πάντα τον καλύτερο του εαυτό και στην επιτραπέζια της σφαίρησης και στον στίβο. Εγώ θέλω να κάνω την αντίστοιχη ερώτηση στον Κώστα τώρα για τον προπονητή του και τον συνεργάτη του πλέον, τον Αλέξανδρο τον Καραϊωσή. Ναι, όπως είπα και στην αρχή, με ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή η γνωριμία μας και ότι είδα στην πορεία ότι όντως αυτά που λέγαμε στα λόγια γινόντουσαν και στην πράξη. Και γι' αυτό αποφάσισα να συνεχίσω και να είμαι στο σύλλογο αυτό, να βοηθάω όσο μπορώ και να φέρνω κι εγώ όσες επιτυχίες είναι δυνατόν.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, Αλέξανδρο. Να πω δύο λόγια τελευταία. Το σωματείο, όπως όλα τα αθλητικά σωματεία, για το συγκεκριμένο σωματείο, το δικό μου θα πω, λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Έχω συνδυάσει και την δεύτερη ειδικότητα που έχω, οργάνωση και διοίκηση αθλητισμού, αθλητικό management, μαζί με την κύρια ειδικότητα, την προπονητική σε άτομα αναπηρία. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έχει αφημί, έχει λογαριασμό τραπέζης. Το σωματείο μας είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε είδους μορφή συνεργασίας, είτε με κάποιους επαγγελματίες που θέλουν να διαφημιστούν, είτε με κάποιους οι οποίοι θέλουν απλά να βοηθήσουν οικονομικά, γιατί το σωματείο στηρίζεται μόνο στα οικονομικά, στηρίζεται μόνο στις συνδρομές των μελών, που αυτή τη στιγμή είναι 30, στις συνδρομές των αθλητών που πληρώνουν τα χρήματα πάνω στους προπονητές, γιατί πέρα από μένα υπάρχουν και άλλοι προπονητές συνεργάτες. Και στην επιχορήση από την πολιτεία που θα έρθει εφόσον πάρουμε την ειδική αθλητική αναγνώριση. Πώς έρχεται σε επαφή κάποιος με εσάς? Έχουμε σελίδα στο Facebook, Ενσώματι Υγιή. Ενσώματι Υγιή Βέρη μπορεί να ψάξει στο Google. Έχουμε το email μας στο r4rehab.papakiyahoo.com είτε με το τηλέφωνο του σωματείου το 6976-591-081 για να μιλήσουμε και να πούμε τα περαιτέρω. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο γίνεται στο αθλητικό σωματείο Ενσώματι Υγιή. Εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρεθήκατε σήμερα στα γραφεία μας εδώ, στο alexandriagidas.gr. Σημαντικό το έργο το οποίο επιτελείται εκεί και φυσικά αν κάποιος θέλει να εγγραφεί ή να βοηθήσει το σωματείο, όπως είπε ο Αλέξανδρος, θα μπορέσει να επικοινωνήσει είτε με τα τηλέφωνα είτε μέσω της σελίδας του Facebook στο Ενσώματι Υγιή και να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή την καταπληκτική προσπάθεια την οποία κάνουν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο σωματείο. Να σας ευχαριστήσω και με την ευχή ότι θα έχουμε και άλλες επιτυχίες στο μέλλον, που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε. Κωνσταντίνε, Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ.